found her. Now go and get her. Πρώτη δουλειά στον κινηματογράφο. Πρώτη, ναι. Είναι η τύχη του Πρωτάρη. Μακάρι να είναι η τύχη του Πρωτάρη. Είναι πολύ αρχή ακόμα για να δούμε αν είναι τύχη. Τύχη είναι η διαδικασία και ο τρόπος που την πέρασε όλη αυτή τη διαδικασία και η συνεργασία με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο ευχάριστη γεύση έχει αφήσει. Ναι, ειδικά αυτή την εποχή που δύσκολα δουλεύουμε. Mm. Νομίζω ότι πολύ τυχερός που μπορώ ακόμα και κάνω αυτό που είμαι και που ξέρω. Μέσα στα τόσο δύσκολα που περνάμε υπάρχει χώρος για έμπνευση. Βέβαια. Μην νομίζεις, τα πολύ δύσκολα έρχεται. Mm. γιατί αν... Γιατί... Και μην μου πείτε την υπόθεση, δεν θέλω να μου πείτε. Όχι. Γιατί αν. Κοίταξε, ένας βασικός λόγος είναι η υπόθεση την οποία δεν πρέπει να προδώσουμε. Είναι μια λέξη που τέριαζε πάρα πολύ στο σενάριο. Αν τη γνώριζε και αν δεν τη γνώριζε. Αν ήταν μόνος του και αν δεν ήταν μόνος του. Ένας άλλος λόγος όμως είναι ότι το αν είναι μια λέξη που έχει περάσει εκατομμύρια φορές από το μυαλό όλων των θεατών και επειδή πάντα μου αρέσει να γράφω κάτι με το οποίο πρώτα θα ταυτίζομαι εγώ και κατά προέκταση θα θέλουν να ταυτίζονται και οι θεατές. Και εγώ πολλές φορές έχω σκεφτεί πώς θα ήταν αν. Δεν υπάρχει απάντηση βέβαια γι' αυτό. Σαν άνθρωπος έχετε δεύτερες σκέψεις. Δεύτερες σκέψεις νομίζω ότι όλοι έχουμε ανεξάρτητα, δεν το παραδεχόμαστε. Οπότε πέρα από το ότι μπορεί να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, ακόμα και όταν θέλω κάτι πάρα πολύ και είμαι ξεκάθαρος και βάζω στόχο να το πετύχω. Ανασφάλειες, δεύτερες σκέψεις, ναι, σίγουρα έχω. Έχετε άγχος για το πώς θα πάει η ταινία? Ναι, έχω άγχος, ναι. Γιατί είναι μια δύσκολη εποχή και θέλω πραγματικά να πάει καλά για να ανοίξει, αν θέλεις, αυτός ο κύκλος ελληνικών παραγωγών. Είναι πολύ αισιόδοξο το ότι μέσα σε 1,5 μήνα έχουν βγει, είναι η τρίτη ελληνική ταινία νομίζω που βγαίνει. Μέσα σε το Χαβιάρι, το Τζέις, τώρα το Αν. Οπότε, τρεις τελείως διαφορετικές ταινίες μεταξύ τους. Από Έλληνες δημιουργούς όμως και με Έλληνες ηθοποιούς και ελληνικές παραγωγές. Και αυτό το θεωρώ πολύ αισιόδοξο, το ότι μέσα σε όλα αυτά που γίνονται μπορούμε και συνεχίζουμε να παράγουμε. Δεν σας βλέπαμε για αρκετό διάστημα. Όλο αυτό το διάστημα δουλεύατε το Αν. Όταν τελείωσα τους τέσσερις, ξεκίνησα σαν σκέψη, δηλαδή τότε πρώτο μπήκα στη διαδικασία να κάνω το Αν. Σταμάτησα όμως, έκανα το Αμαντέους στο θέατρο. Mm. Και πέρσι άρχισα, τέτοια εποχή άρχισα τη δεύτερη γραφή του Αν, ουσιαστικά μέσα σε ένα χρόνο. Πείτε μου, ποια σκέψη σας οδήγησε στο να γράψετε το Αν? Τι ήταν αυτό που έδωσε, πυροδότησε μάλλον την έμπνευση? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να πυροδοτεί την έμπνευση. Είναι πολλές στιγμές, πολλές μικρές ανάγκες που ο χρόνος τα φέρνει έτσι και υλοποιούνται, αν θέλεις. Γίνονται πράξη. Μία ερωτική ιστορία ήθελα να γράψω, ή μάλλον για να είμαι πιο συγκεκριμένος, μία ιστορία αγάπης ήθελα να γράψω, που να έχει και το κομμάτι της ερωτικής ιστορίας στο σήμερα, ένα ζευγάρι στο σήμερα, ένα ζευγάρι στην Ελλάδα της κρίσης, και να έχει παράλληλα και όλο το κομμάτι πώς θα ήταν αυτός ο ήρωας μόνος του, η άλλη ιστορία. Μπορεί να υπάρξει έρωτας χωρίς αγάπη, γιατί το αντίστροφο υπάρχει. Έρωτας κυρίως υπάρχει χωρίς αγάπη. Έχετε ερωτευτεί χωρίς να αγαπήσετε? Πώς γίνεται αυτό? Δεν ερωτεύεσαι αφού έχεις αγαπήσει. Αν αγαπήσεις, αγαπάς αφού έχεις ερωτευτεί. Είναι ένας μύθος αυτό, μην τον πιστεύεις. Εσύ δηλαδή θες να μου πεις ότι κάθε φορά που ερωτεύεσαι αγαπάς κιόλας? Στη δική σας ζωή υπήρξε μία στιγμή, μία απόφαση που καθόρισε όλη τη ζωή σας? Ακόμα και αν την έχει καθορίσει, δεν μπορώ με σιγουριά να σου πω ποια ήταν αυτή η απόφαση. Τελείως παιδικά μπορώ να σου πω ότι ναι, αν όταν ήμουν 15,5 δεν είχα πάει στο σπίτι της γιαγιάς μου εκείνο το Σαββατοκύριακο και αν δεν είχα δει εκείνη την αγγελία που ζητούσαν πιτσιρίκια για κάστινγκ στο Μέγκα, δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να μπω στο χώρο από παιδί. Αν αυτό θεωρείται κάτι τέτοιο, ναι. Οφείλετε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Λάκη Λαζόπουλο. Φυσικά, φυσικά. Και στη Μίρκα Παπακοσταντίνου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με έβγαλε στο θέατρο. Σε πολλούς ανθρώπους. Τελικά το ερώτημα είναι, αντέχουν οι έρωτες στην κρίση? Ή να πάμε να μείνουμε μόνοι μας και να μην ερωτευόμαστε? Νομίζω ότι οι έρωτες αντέχουν γενικότερα. Είτε υπάρχει κρίση είτε όχι. Νομίζω ότι ο έρωτας είναι ανώτερος κρίσης, είναι ανώτερος πραγματικότητας και ρεαλισμού. Ένας καλλιτέχνης είναι μοναχικός? Ναι. Φοβάστε τη μοναξιά? Καθόλου. Καθόλου? Όχι. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος άπαξ και τα πηγαίνει καλά με τον εαυτό του και αντέχει τον εαυτό του. Νομίζω ότι αντέχει και την
Μοναξιά τη λες εσύ, μοναχικότητα θα την πει κάποιος άλλος, ελευθερία κάποιος τρίτος. Παραξενιές έχετε? Ναι, νομίζω ότι είμαι αρκετά απόλυτος, αυστηρός, συγκεντρωτικός και δύσκολος κάποιες στιγμές την ώρα που τα πράγματα δεν γίνονται όπως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται για το κοινό καλό της δουλειάς. Καλά, και για τη ζωή φαντάζομαι. Ναι, εμένα η δουλειά μου και η ζωή μου είναι πολύ κοντά το ένα με το άλλο, οπότε δεν είναι ότι πηγαίνω σε ένα γραφείο το πρωί και φεύγω και γυρνάω σπίτι μου. Χριστόφορος, Χριστόφορος. Αργότερα θα έχουμε και το